Καλώς ορίσατε στον τόπο μας. Λέγομαι Γεωργαντής Βαγγέλης και είμαι ο πρόεδρος του Σωματείου Ερευνητικών Δραστηριοτήτων Ευβίας. Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα δεν είναι απλά, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Το έχουμε ξαναβιώσει αυτό στην περιοχή της Λίμνης πριν 3 χρόνια, με συνέπειες πολύ βαριές για τον πόλη. Πρώτα απ' όλα για τον κλάδο μας, τους Ετσινάδες, οι οποίοι υπέστησαν τεράστιες ζημίες, καταστραφήκαν ολοσχερώς, ζητήσαν αποζημίωση σαν σωματείο να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι για 5 χρόνια και να ασφαλίζονται ταυτόχρονα για 5 χρόνια. Το αποτέλεσμα ήταν από την κεντρική εξουσία να πάρουμε την αποζημίωση, να την πληρώσουμε εμείς οι ίδιοι οι Ετσινάδες, κόβοντας από την οικονομική ενίσχυση που παίρναμε εμείς, να αποζημιωθούν οι συνάδελφοί μας. Δεν βγήκε ξεχωριστό κονδύλι καμία φορά για αυτούς τους ανθρώπους. Δεύτερον, είχαμε συνέπειες με την πλημμύρα. Η μια πλημμύρα που ήρθε πέρυσι το Σεπτέμβριο και όπου εκείνο καμένα στην περιοχή καταστραφήκαν οικογένειες, συνεργήκαν άνθρωποι και καταστράφηκαν περιουσίες. Πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν τα πλημμυρικά έργα. Άμεσα. Είναι αναγκαίο για τον τόπο εδώ της περιοχής να πάθουν ζημιά. Να δεσμευτώ λίγο στα δικά μας, στους Ετσινάδες, για να μην σας σπαταλά τον χρόνο. Εμείς ζητάμε για τους συναδέλφους εδώ της περιοχής 5 χρόνια αποζημίωση, για 5 χρόνια να αποζημιώνονται σαν να δούλευαν κανονικά στο δάσος, διότι αυτοί οι άνθρωποι καταστραφήκαν. Μείναν εκτός δουλειάς. Και άνθρωποι, ξέρετε, σε μια ηλικία 50 και 60 χρόνων, κοντά στη σύνταξη, πού θα πάνε να βρουν δουλειά. Ποιος θα τους πάρει για δουλειά. Δεν πρέπει το κράτος να υπάρξει εδώ σε αυτούς, στήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεύτερον, υπάρχουν τσιφλίκια στην περιοχή πάνω, προς την περιοχή του Άγιου, προς τη Βόρεια Εύβοια, τα οποία είναι τεράστια δάση ανεκμετάλλευτα. Ξεφνικά δεν τα βάζουν μέσα ρετσινάδες. Γιατί? Ήταν περιουσία του πατέρα τους. Άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Πρέπει να βρεθεί μια λύση να πιεστούν, να αφήσουν τον κόσμο να μπει μέσα να ρετσινεύσει. Και θα ήθελα να πω επίσης ότι γενικά κάθε χρόνο τις αποζημιώσεις που γίνεται στην οικονομική ενίσχυση των Ετσινάδων υπάρχει και μία μείωση. Μία μείωση η οποία κάθε χρόνο γίνεται κατά την κρίση του ανάλογου υπουργού. Και στον βωμό φυσικά ότι στις κρίσεις και καλά, ενώ δίπλα μας ακούμε στις τηλεοράσεις κάθε μέρα δισεκατομμύρια να πετάγονται στον αέρα. Σε άρα διάφορα. Για να μην γίνουν κάποιοι πολύ πιο ισχυροί και κάτι να του φάνε την πείνα. Ζητάμε από εσάς να είστε ουραγοί δίπλα σε αυτόν τον κλάδο που χτυπιέται εδώ και πολλά χρόνια και από τις φωτιές και από την κοινωνία την ίδια, από τους πολιτικούς, που όχι τους πολιτικούς, τις κυβερνήσεις μάλλον, που έχουν βγει όλα αυτά τα χρόνια, το χτυπάνε αλίπητα. Από 64 λεπτά το κοινό της Ρητίνης το φτάσανε να πάει 34 και τώρα αυτή τη στιγμή 38. Έχουν πέσει τα μισά. Πώς θα ζήσει αυτός ο κόσμος και πώς θα μείνει μέσα στο δάσος. Απ' την άλλη, κάθε χρόνο οι φωτιές έχει γίνει ανεξέλεκτη πλέον η κατάσταση. Και ένα τελευταίο. Η οικονομική μίση που παίρνουν κάθε χρόνο έχει κολλήσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το έχει υπουργός φαίνεται κάτω το σιρτάρι. Θα θέλαμε την παρέμβασή σας, γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να υπογραφεί η οικία για να ξεκινήσει να πάρουν οι άνθρωποι τα λεφτά του. Κληρονόμαστε μια φορά το χρόνο και αυτοί με κόπο και θυσίες. Και να βγει ξεχωριστό κονδύλι να αποζημιωθούν οι άνθρωποι που καήκαν για 5 χρόνια. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να ορθοποδήσουν, γιατί είμαστε βιοπαλαιστές, έχουν παιδιά που σπουδάζουν και δεν ξέρουν ο κόσμος τι θα κάνει. Είναι σε απόγνωση. Πραγματικά είναι σε απόγνωση. Σας ευχαριστώ πολύ.